Πάμε στην Αγγελική Σταθούρου να δούμε πάλι την επικαιρότητα σε τίτλους. Αγγελική. Καλημέρα και πάλι. Είχαμε παραγωγικές συζητήσεις με τους υπουργούς. Ελπίζουμε να έχουμε την πλήρη αξιολόγηση προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, δήλωσε μετά τις χθεσινές συνομιλίες της κυβέρνησης με την Τρόικα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο. Πληροφορίες από το Παρίσι αναφέρουν πως παραμένει το χάσμα κυβέρνησης δανειστών για τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα καθώς και για τις απεργίες. Οι τριμερείς και έντονες πιέσεις για αλλαγές των δύο επίμαχων νόμων, εκτιμώντας ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας θα ωφελήσει στην καταπολέμηση της υψηλής ενεργείας στη χώρα μας. Πάμε όμως να συναντήσουμε την Άλκηστη Ανιφαντή για να μας πει ποια είναι η καλή ηλικία, ποια είναι η σωστή ηλικία για μια γυναίκα για να γίνει μητέρα. Αυτό σίγουρα δεν μπορώ να το πω εγώ, όμως Έλενα, είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες των ανεπτυγμένων χωρών επιλέγουν να γίνουν μητέρες σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτό είτε γιατί δεν τους το επιτρέπουν οι συνθήκες, είτε γιατί για τις ίδιες εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η καριέρα αλλά και η καταξίωση στον εργασιακό τους χώρο. Αυτό επιβεβαιώνει και έρευνα Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία έδωσε στοιχεία στη δημοσιότητα σήμερα, σύμφωνα με τα οποία ένα στα πέντε μωρά το 2012 που γεννήθηκαν στην Ευρώπη ήρθαν στον κόσμο από μητέρες ηλικίας άνω των 35 ετών, ενώ ότι στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι ένα στα τέσσερα μωρά. Να το κάνουν δηλαδή πολύ, πολύ μικρότερες. Εσύ τι κατάλαβες τώρα, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία? Κατάλληλη ηλικία, νομίζω ότι για την καθεμία είναι κάτι διαφορετικό, όποτε νιώσει και όποτε είναι οι συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να δούμε καταπληκτικές εικόνες. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Μαρία Κεφαλά και να δούμε μια εκπληκτική, μια υπέροχη έκθεση, η έκθεση Αιγαίων, η γέννηση του Αρχιπελάγους, Μαρία. Ακριβώς, Έλενα, βρισκόμαστε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, εδώ στο δεύτερο όροφο που φιλοξενείται μία έκθεση για την γεωλογική ιστορία του Αιγαίου. Όμως δίπλα μου έχω την κυρία Κατερίνα Βασιλιάδου, γεωλόγο, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας πει αναλυτικά για το τι υπάρχει εδώ, τι μπορεί να δει ο κόσμος ο οποίος θα έρθει εδώ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Λοιπόν, τι μπορεί να δει ο κόσμος εδώ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, τι παρουσιάζει αυτή η έκθεση? Καλησπέρα. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να δείξει τα όμορφα τοπία του Αιγαίου, να τα συνδέσει με τους γεωλογικούς μηχανισμούς που τα έχουν δημιουργήσει. Θα μας τη δείξει και η Λίδα Χριστοπούλου, ψηλά. Πιο ψηλά από ό,τι φαντάζεστε, από το διάστημα. Πιο ψηλά δεν γίνεται, Έλενα. Και όχι μόνο την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, όπως τον κατέγραψε ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Να σου πω πως από το 2000 κάνει κάθε μέρα 15 στροφές, περιστροφές γύρω από τη Γη, κάθε μέρα. Και θα δούμε, βλέπουμε πόλεις, βλέπουμε το Σαν Φρανσίσκο, στη συνέχεια βλέπουμε το Χιούστον. Αν ακούσουμε μάλιστα και το βίντεο, λέει πως μίλησε με τη γυναίκα του που μένει στο Χιούστον και του είπε ότι έχει υπέροχη μέρα σήμερα. Το Σικάγο. Είναι υπέροχες, κατά τη γνώμη μου, εικόνες. Εδώ βλέπουμε Νάπολη, Ιταλία, Παλέρμο, βλέπουμε το Ηφαίστειο. Ναι, το Ηφαίστειο ακριβώς. Την Έτνα. Το λέει κιόλας. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα σιγά σιγά. Είναι βέβαια λίγο οριζοντιωμένη, δεν είναι όπως την έχουμε συνηθίσει. Θα πάει στην Πάτρα. Θα πάει στο Ρίο Αντίριο σιγά σιγά. Του μιλάει κανείς από το Ρίο Αντίριο. Φαίνεται η γέφυρα. Φαίνεται η γέφυρα, ναι, βλέπουμε Πάτρα. Μάλιστα, ακούγεται να λέει πως έχει φίλο στην Ελλάδα και πως μαγειρεύει υπέροχα και λατρεύει τη χώρα μας. Η Ελλάδα, από εκεί που δεν την βλέπουμε καθόλου μα καθόλου συχνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην Αγγελική Σταθούρου να δούμε πάλι την επικαιρότητα σε τίτλους. Αγγελική. Καλημέρα και πάλι. Είχαμε παραγωγικές συζητήσεις με τους υπουργούς. Ελπίζουμε να έχουμε την πλήρη αξιολόγηση προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, δήλωσε μετά τις χθεσινές συνομιλίες της κυβέρνησης με την Τρόικα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο. Πληροφορίες από το Παρίσι αναφέρουν πως παραμένει το χάσμα κυβέρνησης δανειστών για τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα καθώς και για τις απεργίες. Οι τριμερείς και έντονες πιέσεις για αλλαγές των δύο επίμαχων νόμων, εκτιμώντας ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας θα ωφελήσει στην καταπολέμηση της υψηλής ενεργείας στη χώρα μας. Πάμε όμως να συναντήσουμε την Άλκηστη Ανιφαντή για να μας πει ποια είναι η καλή ηλικία, ποια είναι η σωστή ηλικία για μια γυναίκα για να γίνει μητέρα. Αυτό σίγουρα δεν μπορώ να το πω εγώ, όμως Έλενα, είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες των ανεπτυγμένων χωρών επιλέγουν να γίνουν μητέρες σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία.
Και αυτό είτε γιατί δεν τους το επιτρέπουν οι συνθήκες, mm-hmm. είτε γιατί για τις ίδιες εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η καριέρα αλλά και η καταξίωση στον εργασιακό τους χώρο. Αυτό επιβεβαιώνει και έρευνα Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία έδωσε στοιχεία στη δημοσιότητα σήμερα, mm-hmm. σύμφωνα με τα οποία ένα στα πέντε μωρά το 2012 που γεννήθηκαν στην Ευρώπη ήρθαν στον κόσμο από μητέρες ηλικίας άνω των 35 ετών, ενώ ότι στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι ένα στα τέσσερα μωρά. Να το κάνουν δηλαδή πολύ, πολύ μικρότερες. Εσύ τι κατάλαβες τώρα, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία? Κατάλληλη ηλικία, νομίζω ότι για την καθεμία είναι κάτι διαφορετικό, όποτε νιώσει και όποτε είναι οι συνθήκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να δούμε καταπληκτικές εικόνες. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Μαρία Κεφαλά και να δούμε μια εκπληκτική, μια υπέροχη έκθεση. Η έκθεση Αιγαίων, η γέννηση του αρχιπελάγους, Μαρία. Ακριβώς, Έλενα, βρισκόμαστε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, εδώ στο δεύτερο όροφο που φιλοξενείται μία έκθεση για την γεωλογική ιστορία του Αιγαίου. Mm-hmm. Όμως δίπλα μου έχω την κυρία Κατερίνα Βασιλιάδου, γεωλόγο, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας πει αναλυτικά mm-hmm. για το τι υπάρχει εδώ. Τι μπορεί να δει ο κόσμος ο οποίος θα έρθει εδώ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Λοιπόν, τι μπορεί να δει ο κόσμος εδώ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, τι παρουσιάζει αυτή η έκθεση? Καλησπέρα. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να δείξει τα όμορφα τοπία του Αιγαίου, να τα συνδέσει με τους γεωλογικούς μηχανισμούς που τα έχουν δημιουργήσει. Θα μας τη δείξει και η Λίδα Χριστοπούλου, ψηλά. Πιο ψηλά από ό,τι από που φαντάζεστε, από το διάστημα. Πιο ψηλά δεν γίνεται, Έλενα. Και όχι μόνο την Ελλάδα, και όλο τον κόσμο, όπως τον κατέγραψε ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Να σου πω πως από το 2000 κάνει κάθε μέρα 15 στροφές, περιστροφές γύρω από τη Γη, κάθε μέρα. Και θα δούμε, βλέπουμε πόλεις, βλέπουμε το Σαν Φρανσίσκο, στη συνέχεια βλέπουμε το Χιούστον. Αν ακούσουμε μάλιστα και το βίντεο, λέει πως μίλησε με τη γυναίκα του που μένει στο Χιούστον και του είπε ότι έχει υπέροχη μέρα σήμερα. Το Σικάγο. Είναι υπέροχες, κατά τη γνώμη μου, εικόνες. Εδώ πάμε βλέπουμε Νάπολη, Ιταλία, Παλέρμο, βλέπουμε Σικελία, το Ηφαίστειο. Ναι, το Ηφαίστειο ακριβώς. Την Έτνα. Ναι, το λέει κιόλας. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα σιγά-σιγά. Είναι βέβαια λίγο οριζοντιωμένη, δεν είναι όπως την έχουμε συνηθίσει. Θα πάει στην Πάτρα. Θα πάει στο Ρίο Αντίριο σιγά σιγά. Του μιλάει κανείς από το Ρίο Αντίριο? Φαίνεται γέφυρα. Φαίνεται γέφυρα, ναι, βλέπουμε Πάτρα. Μάλιστα, ακούγεται να λέει πως έχει φίλο στην Ελλάδα και πως μαγειρεύει υπέροχα και λατρεύει τη χώρα μας. Η Ελλάδα, από εκεί που δεν την βλέπουμε καθόλου, μα καθόλου συχνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα μπορούμε πιο απλά, με μια πιο απλή διαδικασία, να εκδίδουμε ταυτότητα? Πιο απλή δεν γίνεται, χωρίς πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, αλλά μόνο με δύο φωτογραφίες, Άννα, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να παίρνει το δελτίο της ταυτότητας μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό θα ξεκινήσει πιλωτικά σε λίγες μέρες, σε ορισμένες περιοχές, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο θα εκταθεί και σε όλη την επικράτεια. Με κοινή υπουργική απόφαση, λοιπόν, των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημοσίας Τάξης, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αυταπάλγκυρτη αναζήτηση μέσω του ηλεκτρονικού δημοτολογίου. Στη συνέχεια ο πολίτης θα υπογράφει μαζί με το μάρτυρα και σε λίγα λεπτά θα πλαστικοποιείται το δελτίο του και θα παραδίδεται. Να δουν το γραπτό το οποίο έγραψαν, τις διορθώσεις, πώς βαθμολογήθηκαν κτλ. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν? Ήδη, αν από 1η έως και 30 Σεπτεμβρίου, όσοι υποψήφοι επιθυμούν να δουν τα γραπτά των πανελλαδικών τους εξετάσεων για το 2014, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το σχολείο, ως το οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των πανελλαδικών. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται με παράβολο ύψους των 50 ευρώ για την επίδειξη έως και 3 γραπτών δοκιμίων και των 80 ευρώ για την επίδειξη περισσότερων από 3 γραπτά. Αν να πούμε και κάτι ακόμα σημαντικό, ότι έχει ξεκινήσει ήδη και η υποβολή των αιτήσεων για τη φοιτηση στα δημόσια ΙΕΚ, η οποία λοιπόν θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν θα μπουν στη σχετική σελίδα των δημοσίων ΙΕΚ, iec.sch.gr, και θα συμπληρώσουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση με τη χρήση του ΑΜΚΑ αλλά και του κωδικού πρόσβασης.